Γεια σας, είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου της ενότητας 4. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, σε αυτό το εργαστηριακό υπόβαθρο θα μιλήσουμε για την εντολή MUL, IMUL, DIV, IDIV και για τους καταχωρητές που χρησιμοποιούνται στον στοιχείο 86. Για την εντολή MUL λοιπόν, η σύνταξή της είναι MUL και μία παράμετρο. MUL είναι από το multiply, δηλαδή πολλαπλασίαση. Η παράμετρος 1 μπορεί να είναι είτε ένας τελεστής, είτε καταχωρητής γενικής χρήσης, είτε μεταβλητή μνήμης. Έτσι λοιπόν, αν ο τελεστής είναι ενός byte, τότε η παράμετρος 1 πολλαπλασιάζει το περιεχόμενο του ενός byte καταχωρητή αλφα-L, δηλαδή έχουμε αλφα-L επί τον τελεστή του ενός byte, δηλαδή ένα byte επί ένα byte, και έχουμε ως αποτέλεσμα κάτι που είναι 2 byte. Τα 2 byte λοιπόν αποθηκεύονται στον αλφα-X καταχωρητή. Για παράδειγμα, αν έχουμε αλφα-L10 και DL10, τότε αν κάνουμε MUL-DL θα γίνει πολλαπλασιασμός του DL με τον αλφα-L. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι κάθε φορά που κάνουμε τον πολλαπλασιασμό υπονοείται ότι ο πρώτος καταχωρητής είναι ο αλφα-L όταν έχουμε 8 bit. Άρα λοιπόν, αν κάνουμε MUL-DL, είναι αλφα-L επί DL. Αλφα-L επί DL μας έχει αποτέλεσμα 100. Δηλαδή το 100 θα μπει στον καταχωρητή αλφα-X. Βέβαια, μπορούμε να το δούμε και διαφορετικά, ότι το αλφα-X, επειδή έχει τιμή 100, σημαίνει ότι είναι κάτω από 1 byte, δηλαδή το 100 στην πράξη θα μπει στον αλφα-L και ένα 0 θα μπει στο αλφα-high. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε είναι όταν κάνουμε πολλαπλασιασμό 1 byte με 1 byte, έχουμε 2 byte αποτέλεσμα που αποθηκεύονται στον αλφα-X. Όπως έχουμε πολλαπλασιασμό του 1 byte, υπάρχει και πολλαπλασιασμός 2 byte. Δηλαδή 2 byte επί 2 byte έχει ως αποτέλεσμα 4 byte. 4 byte λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 2 καταχωρητές. Και οι καταχωρητές αυτοί που θα χρησιμοποιηθούν είναι το DX και AX. Έτσι λοιπόν, ομοίως MUL με μία παράμετρο, όπου παράμετρος 1 μπορεί να είναι πάλι είτε τελεστής, είτε καταχωρητής γενικής χρήσης, είτε μεταβλητή μνήμης. Αν ο τελεστής είναι 2 byte, τότε λοιπόν πολλαπλασιάζει το περιεχόμενο του αλφα-X και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο DX αλφα-X και εδώ ο πολλαπλασιασμός θεωρείται μη προσημασμένος. Για παράδειγμα, αν έχουμε αλφα-X 10H και CX 1FH, τότε αν κάνουμε MUL CX σημαίνει ότι κάνουμε πολλαπλασιασμό του αλφα-X που εννοείται με τον CX, έχουμε ένα αποτέλεσμα που είναι 4 byte που αποθηκεύεται στον DX αλφα-X. Δηλαδή, το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού αυτού θα αποθηκευτεί με το 0,1 στον DX και το F0 στον αλφα-X. Άμα κάνουμε την πράξη στο 16-αντικό σύστημα, θα βρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι 0,1F0H. Σε αυτό το σημείο, ας κάνουμε μια παρένθεση για να συζητήσουμε λίγο για τους προσημασμένους και τους μη προσημασμένους αριθμούς. Ένα εύρος bit μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπαρασύσει ένα συγκεκριμένο πλήθος αριθμών. Για παράδειγμα, αν έχουμε 8 bit, σημαίνει ότι έχουμε 256 διαφορετικές τιμές. Τα bit αυτά μπορούμε να τα θεωρήσουμε είτε ότι είναι μη προσημασμένες τιμές, χωρίς πρόσημο, οπότε σημαίνει ότι έχουμε αριθμούς από το 0 μέχρι το μέγιστο αριθμό που δίνει μέχρι 256
και πολύ εύκολα μπορούμε να βρούμε την τιμή που αναπαριστούν αυτά τα bit, επειδή είναι ο ίδιος με τη διαδική αναπαράσταση. Για παράδειγμα, ο διαδικός αριθμός 0011001 είναι ο δεκαδικός αριθμός 51, ενώ ο διαδικός αριθμός 11001100 είναι ο δεκαδικός αριθμός 204. Πολύ απλά λοιπόν, παίρνουμε τη διαδική αναπαράσταση και ξέρουμε την τιμή του αριθμού μας. Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν πρόσημο και είναι λάθος να τους θεωρούμε θετικούς ή να γράφουμε ένα συν μπροστά από αυτούς. Αν βέβαια θεωρήσουμε ότι τα bit αναπαριστούν προσημασμένες τιμές, τιμές που έχουν είτε θετικό είτε αρνητικό πρόσημο, τότε το πλήθος των διαφορετικών αναπαράσταση χωρίζεται σχεδόν στη μέση ως εξής. Δηλαδή, από 0 μέχρι 2,55, δηλαδή 2,56 τιμές που έχουμε, χωρίζονται στη μέση και λέμε το πρώτο μισό, π.χ. από 0 μέχρι 127 που είναι το πρώτο μισό των 2,55, θεωρείται ότι είναι θετικό, ένας θετικός αριθμός, και το υπόλοιπο, από το 127 μέχρι το 255, θεωρείται ότι είναι αρνητικός αριθμός. Έτσι λοιπόν, το πρώτο τμήμα, από 0 έως το μισό περίπου του πλήθους, αντιστοιχεί σε θετικές τιμές, δηλαδή έχει ένα συν μπροστά. Η θετική τιμή αυτών είναι η ίδια με την αντίστοιχη τιμή που θα υπήρχε αν θεωρήσουμε τον αριθμό χωρίς πρόσημο. Για παράδειγμα, αν έχουμε 8 bit, ο διαδικός αριθμός 0011001 είναι ο δεκαδικός αριθμός 51. Δηλαδή, αν είμαστε στο πρώτο μισό, τότε η τιμή του διαδικού αριθμού είναι η ίδια με την προσημασμένη θετική τιμή. Στο παράδειγμα μας που έχουμε από 0 μέχρι 255, γιατί έχουμε 8 bit αριθμό, είναι από 0 μέχρι 127. Δηλαδή, οι αριθμοί από 0 μέχρι 127 έχουν ήδη αναπαράσταση, είτε είναι απροσήμαστη είτε προσημασμένη, αν είναι προσημασμένη βέβαια έχουν και το συν από μπροστά. Το δεύτερο τμήμα, από το μισό περίπου του πλήθους έως τη μέγιστη τιμή, αντιστοιχεί στις αρνητικές τιμές. Η αρνητική τιμή αυτών δεν είναι ίδια με την αντίστοιχη τιμή χωρίς πρόσημο, αλλά θα πρέπει να υπολογιστεί ως προς το συμπλήρωμα του 2. Κάτι που το γνωρίζουμε από την ψηφιακή σχεδίαση. Ο χωρισμός είναι σχεδόν στη μέση επειδή υπάρχει και το 0, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε αρνητικούς αριθμούς από το μείον 128 έως το 0, ενώ η θετική αριθμή είναι από το 0 έως το συν 127.
κάνουμε την πράξη IMUL alpha high, θα γίνει πολλαπλασιασμός alpha high επί alpha L και το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί στον καταχωρητή alpha X. Χρησιμοποιείται η IMUL, οπότε οι αριθμοί χρησιμοποιούνται ως προσημασμένοι. Το alpha high ίσον 0 alpha FH είναι το 8-bit 1-0-1-0-1-1-1, δηλαδή είναι ένας αρνητικός αριθμός αφού το MSB είναι 1. Για να βρούμε ποιος είναι αυτός ο αρνητικός αριθμός, μπορούμε να το κάνουμε την πράξη NOT και να προσθέσουμε το 1, είτε να αφαιρέσουμε την μέγιστη τιμή που χωράει σε αυτά τα bit, δηλαδή η μέγιστη το 256, μείον αυτόν τον αριθμό που βγαίνει το 51H, δηλαδή είναι το μείον 51H ή το 81 στο δεκαδικό σύστημα. Το αλφα-L έχει την αναπαράσταση συν 27. Κάνουμε λοιπόν την πράξη 051H επί 01BH και έχουμε 88BH, δηλαδή 2187, που όμως θα πρέπει να γίνει αρνητικός. Δηλαδή να βρούμε το συμπλήρωμα ως προς 2 που έχει ως αποτέλεσμα να βγει η τιμή F775H, δηλαδή αυτή η τιμή θα αποθηκευτεί στον αλφα-X. Αν αντί για το προσημασμένο λοιπόν IMUL alpha high είχαμε το προσήμαστο MUL alpha high, τότε θα είχαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Ενώ τώρα λοιπόν έχουμε F775H, το στην άλλη περίπτωση θα είχαμε ένα 275H. Ένα συμβολισμός που χρησιμοποιείται συχνά είναι DX_alpha_x. Το DX_alpha_x είναι ένα συμβολισμός που δείχνει ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα 4 byte. Δηλαδή τα δύο πιο σημαντικά byte βρίσκονται στο DX και τα δύο λιγότερα σημαντικά byte βρίσκονται στον αλφα-X. Αν θέλουμε να τα μεταφέρουμε σε μια θέση μνήμης που έχει δηλωθεί ως DD, 4 byte, θα πρέπει να γίνει προσέχοντας το endianness. Δηλαδή, για παράδειγμα, έστω έχουμε δηλώσει μια θέση μνήμης ως DD, res DD0, στις θέσεις res 0 και 1 θα υπάρχει το αλφα-X και στις θέσεις res 2 και 3 θα υπάρχει το DX. Δηλαδή, move res του 2,dx, move res του 0,αλφα-x. Βλέπουμε και το παράδειγμα κώδικα, όπου έστω έχουμε μια τιμή στον αλφα-x την 3αλφα-h και το move cx 0ff-αλφα-h και κάνουμε την πράξη του πολλαπλασιασμού, οπότε έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το αποτέλεσμα στο dx-αλφα-x. Το dx, λοιπόν, έχει το most significant byte και το αλφα-x έχει το least significant byte. Επειδή είναι η H86 μια αρχιτεκτονική little endian, πρώτα το little, στη χαμηλή διεύθυνση μπαίνει το little. Άρα στο res 0 και στο res 1 μπαίνει το αλφα-x, στο res 2 και στο res 3 μπαίνει το dx. Παρόμοια με την εντολή MUL υπάρχει και εντολή της διαίρεσης DIV, όπου χρησιμοποιείται για διαίρεση μη προσημασμένων αριθμών. Συντάσσεται λοιπόν DIV παράμετρος 1. Ο παράμετρος 1 είναι ένας τελεστής, είτε καταχωρητής γενικής χρήσης, είτε μεταβλητή μνήμης. Έχει παρόμοια σύνταξη με τη MUL. Εδώ πέρα λοιπόν γίνεται η πράξη της διαίρεσης με τον καταχωρητή που εννοείται, που στην περίπτωση που είναι byte είναι ο καταχωρητής αλφα-x. Άρα γίνεται η διαίρεση αλφα-x διά την παράμετρο που έχουμε θέσει και το μεν πλήκο της διαίρεσης αποθηκεύεται στον αλφα-L, το δε υπόλοιπο στον αλφα-high. Για παράδειγμα, αν έχουμε αλφα-X 10 και CL3, μετά την εντολή DIV-CL θα γίνει διαίρεση αλφα-X δια CL, το πλήκο θα μπει στον αλφα-L και το υπόλοιπο στο αλφα-high, δηλαδή ο αλφα-L θα πάρει 3 και το αλφα-high ίσον 1. Ομοίως όπως υπάρχει με τη MUL, υπάρχει και η 16-bit διαίρεση με την εντολή DIV, όπου πάλι έχουμε DIV παράμετρος, όπου τώρα η διαίρεση γίνεται dx αλφα x προς την παράμετρο αυτή. Δηλαδή διαιρείται μία λέξη 4 byte με μία παράμετρο 2 byte. Το μεν πλήκο λοιπόν της διαίρεσης αποθηκεύεται στον αλφα x και το δε υπόλοιπο στο dx. Για παράδειγμα, αν έχουμε dx 0fh και αλφα x 10h και β x 30h, μετά την εντολή DIV-BX θα γίνει η διαίρεση DX άνω κάτω τελεί αλφα-X προς βήτα-X και το πλήκο θα μπει στον αλφα-X, το υπόλοιπο στο DX, δηλαδή αλφα-X θα πάρει τιμή 50H και το DX θα πάρει 0FH. Ομοίως, όπως υπάρχει η προσημασμένη πράξη του πολλαπλασιασμού, υπάρχει και η προσημασμένη πράξη της διαίρεσης.
Η προσημασμένη πράξη διέλευση είναι ID και έχει ίδια σύνταξη. Προκειμένου να εμφανίσουμε ένα αλφαρυθμητικό, θα πρέπει να δηλωθεί στο τμήμα δεδομένων το αλφαρυθμητικό που θέλουμε να εμφανίσουμε. Για παράδειγμα, MessageDB, the result is, παρατηρούμε καταρχήν εδώ ότι χρησιμοποιούμε μια ετικέτα μνήμης με το όνομα message. Στη συνέχεια ορίζουμε ότι κάθε θέση μνήμης που ακολουθεί DB είναι μέγεθος ενός byte. Και εδώ στο the result is, το κάθε γράμμα καταλαμβάνει ένα byte. Για παράδειγμα, το TAF καταλαμβάνει ένα byte. Το H καταλαμβάνει ένα byte. Το Ε καταλαμβάνει ένα byte. Το κενό καταλαμβάνει ένα byte και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια ακολουθεί το 10 που καταλαμβάνει ένα byte, το 13 που καταλαμβάνει ένα byte και το δολάριο που και αυτό καταλαμβάνει ένα byte. Προκειμένου να εκτυπώσουμε ένα αλφαρυθμητικό χρησιμοποιώντας Interrupt 21H και την 09 κλίση του Interrupt 21H, γιατί βάζουμε 09H στο Alpha High, απαιτείται το εξής. Να έχουμε δηλώσει το αλφαρυθμητικό στο τμήμα δεδομένων, με δολάριο στο τέλος, να έχουμε μεταφέρει στον καταχωρητή DX την διεύθυνση που ξεκινάει το αλφαρυθμητικό. Εδώ πέρα που έχουμε το message, είναι μια ετικέτα μνήμης που αντιστοιχεί σε μια διεύθυνση. Η διεύθυνση είναι η διεύθυνση του πρώτου χαρακτήρα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ορίζουμε ότι μετέφερε στο DX τη διεύθυνση που βρίσκεται βασικά το TAF, που ξεκινάει το αλφαρυθμητικό. Ξεκινάει λοιπόν από αυτή τη διεύθυνση και πού τελειώνει? Τελειώνει εκεί που υπάρχει το δολάριο. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από το σημείο TAF, εκτυπώνει μέχρι να βρει δολάριο. Αν ξεχάσουμε να βάλουμε το δολάριο σε αυτό το αλφαρυθμητικό, θα συνεχίζει να τυπώνει. Θα συνεχίζει, θα φτάσει μέχρι κάποια στιγμή που θα βρει το δολάριο και εκεί θα σταματήσει. Έτσι λοιπόn, η δεύτερη λειτουργία είναι ότι έχουμε το LEAD DX Message και η τρίτη λειτουργία είναι ότι πρέπει να τοποθετήσουμε αυτές τις δύο εντολές προκειμένου να τοποθετήσουμε την κατάλληλη τιμή στον καταχωρητή Alpha High και να κάνουμε κλίση του Interrupt 21H. Προκειμένου να εμφανίσουμε ένα μονοψήφιο αριθμό, θα πρέπει στο τμήμα του κώδικα να μεταφέρουμε στο καταχωρητή DL τον αριθμό αυτόν. Δηλαδή ένας αριθμός που να έχει τιμή από 0 μέχρι 9. Ένα ψηφίο. Στη συνέχεια προσθέτουμε στον DL καταχωρητή το 30H, γιατί θυμόμαστε η μετατροπή από το καθαρό περιβάλλον που είναι ο επεξεργαστής, ένας αριθμός σε καθαρή μορφή, στο ASCII περιβάλλον που είναι η οθόνη και το προλόγιο έχουν μια απόσταση 30H, προσθέτουμε λοιπόν το 30H και στο τρίτο βήμα καλούμε το Interrupt 21H με το Alpha High 02. Στο εμφάνιση διψήφιου αριθμού θα πρέπει να καλέσουμε δύο φορές τον τρόπο εμφάνισης ενός ψηφίου, δηλαδή να έχουμε Move Alpha High 02 και Interrupt 21H, αλλά δύο φορές θα πρέπει να γίνει για κάθε ένα ψηφίο διαφορετικά. Δηλαδή, αν ο αριθμός μας αποτελείται από πολλά ψηφία, θα πρέπει να τα απομονώσουμε και επιτυχάνεται με διάφορους τρόπους, είτε με διαίρεση, είτε με λογική πράξη με μάσκα, είτε με ολίσθηση. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι η διαίρεση, όπου εκτιμούμε πόσα ψηφία το μέγιστο των δεκαδικών συστημάτων μπορεί να δημιουργηθούν και κάθε φορά διαιρούμε το 10. Δηλαδή, έχουμε τρία ψηφία, διαιρούμε το 10, παίρνουμε το τελευταίο ψηφίο, η μονάδα, διαιρούμε το υπόλοιπο με το 10, παίρνουμε την δεκάδα, διαιρούμε με το 10, παίρνουμε την εκατοντάδα και τα τυπώνουμε ανάποδα. Εκατοντάδα, δεκάδα, μονάδα. Άρα λοιπόν συνεχώς διαιρούμε με το 10. Αφού υπολογίσουμε τα ψηφία και τα αποθηκεύσουμε σε διαφορετικές θέσεις μνήμης, αρχίζει η εκτύπωση, όπου μεταφέρουμε κάθε φορά το πιο σημαντικό ψηφίο σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή εκτυπώνουμε την εκατοντάδα, στη συνέχεια την δεκάδα, εδώ πέρα, και μετά τη μονάδα. Βέβαια, αν δεν γνωρίζουμε το μέγιστο αριθμό ψηφίων, μπορούμε να κάνουμε διαδοχικές διαιρέσεις με το 10 έως ότου το πλήκο γίνει 0, όπως έχουμε στην επόμενη
Διαφάνεια. Στην επόμενη διάλεξη με εντολές σύγκρισης. Προκειμένου να έχουμε εισαγωγή χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο, σημαίνει ότι θα τοποθετήσουμε ένα χαρακτήρα με ASCII τιμή και αυτό σημαίνει ότι θα γίνει με την πρώτη κλίση του DOS. Δηλαδή, θα έχει το αλφα-high την τιμή 01H και θα γίνει η κλίση του interrupt 21H. Το πληκτρολόγιο, επειδή είναι στο φυσικό κόσμο, χρησιμοποιεί τον ASCII πίνακα, χρησιμοποιεί ASCII κωδικοποίηση, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει αφαίρεση 30H, αν είναι αριθμός, δηλαδή αν πατήσει από 0 μέχρι 9, προκειμένου να γίνει ένας αριθμός καθαρός από 0 μέχρι 9. Αυτό ισχύει μόνο για αριθμούς. Υπάρχει άλλη αντιμετώπιση αν έχουμε γράμματα στο 16-αντικό σύστημα κτλ. Αν βέβαια θέλουμε να έχουμε εισαγωγή χαρακτήρα χωρίς αυτογονή εμφάνιση, ενώ πριν είχαμε αλφα-high 0-1, τώρα έχουμε αλφα-high 0-8-H. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε move αλφα-high 0-8-H interrupt 21-H, οπότε κάνει εισαγωγή χαρακτήρα αλλά χωρίς εμφάνιση, που απαιτείται βέβαια να κάνουμε και sub-αλφα-L30-H εφόσον είναι αριθμός, για να το μετατρέψουμε σε καθαρή μορφή. Και για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κλίση που κάνει χωρίς εμφάνιση? Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εμφανίζουμε τον αριθμό εφόσον βεβαιωθούμε ότι είναι έγκυρος. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητάει το πρόγραμμα δώσε έναν αριθμό από 0 μέχρι 9. Και αν δίνουμε άλλους αριθμούς, με τις γνώσεις που θα αποκτήσουμε σε επόμενη κλίση βέβαια, συνεχώς να βγαίνει αυτό το μήνυμα, αλλά χωρίς να εκτυπώνεται ο αριθμός, άμα έχει δώσει π.χ. κάποιους χαρακτήρες από πληκτρολόγιο, γιατί δεν θα είναι έγκυροι αριθμοί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχόλιο και αυτό το κάνουμε με την χρήση του semicolon. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε semicolon και τα σχόλια είναι πολύ σημαντικό σε ένα πρόγραμμα, σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε για ποιο λόγο γράψαμε ένα κομμάτι κώδικα. Το σχόλιο μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής, είτε στην αρχή της γραμμής, είτε μετά την εντολή. Οι μεταβλητές μπορούν να έχουν διάφορα μεγέθη. Οι μεταβλητές είναι θέσεις μνήμης στο τμήμα δεδομένων και μπορεί να είναι DB, Defined Byte για να πιάνουν ένα byte, DW, Defined Word για 2 byte και DD, Defined Double Word για 4 byte. Για παράδειγμα, με MSG, DB, Hello, το H καταλαμβάνει 1 byte, το Y 1 byte, το LLO καταλαμβάνουν αυτά 3 byte και το δολάριο 1 byte. Δηλαδή, συνολικά έχουμε 6 byte. Ενώ το DW σημαίνει ότι έχουμε 2 byte για κάθε θέση μνήμης, όπου εδώ πέρα έχουμε μία θέση μνήμης, άρα έχουμε συνολικά 2 byte. Ενώ το DD σημαίνει ότι έχουμε 4 byte για κάθε θέση μνήμης, άρα αυτό εδώ έχουμε 4 θέσεις μνήμης, άρα 4×4 ίσον 16 byte. Υπάρχει ένας ειδικός καταχωρητής, ο καταχωρητής IP που είναι 2 byte και κάθε φορά δείχνει την επόμενη προς εκτέλεση εντολή. Και συγκεκριμένα κάθε εντολή σε assembly μετατρέπεται σε ένα αριθμό από byte που είναι το machine code. Έτσι λοιπόν, το IP, αν το IP είναι 28H, τότε στον επόμενο κύκλο θα εκτελεστεί η εντολή που βρίσκεται στο location 28, δηλαδή η εντολή move alpha high 9. Η εντολή λοιπόν είναι 2 byte, οπότε το IP θα αυξηθεί κατά 2 μόλις αρχίσει η εκτέλεση, που σημαίνει θα γίνει 28 συν 2, θα δείξει 2 alpha H, δηλαδή στην επόμενη εκτέλεση προς εντολή. Το IP 2 alpha H, στον επόμενο κύκλο θα εκτελέσει η εντολή στο log 02 alpha H και αυτό είναι 3 byte, θα προσθεθούν 3 byte, 2 alpha high συν 3 ίσον 2DH. Πότε αλλάζουν τιμές στους γενικούς καταχωρητές? Συνήθως ένας καταχωρητής διατηρεί την τιμή που του έχουμε δώσει, όταν δώσουμε άλλη τιμή με το MOV. Όμως υπάρχουν ένας περιπτώσεις που ο καταχωρητής αλλάζει τιμή και ίσως δεν το αντιλαμβανόμαστε. Αυτό μπορεί να γίνει το εξής. Στις γενικές περιπτώσεις, αυτό το καταλαβαίνουμε μέσω του emulator, αλλά μπορούμε να δούμε και στις γενικές περιπτώσεις όπου οι καταχωρητές αλφα-X, αλφα-high, αλφα-L αλλάζουν κάθε φορά ύστερα από την κλίση του interrupt 21H. Πρώτον. Δεύτερον, μερικές κλίσεις interrupt 21H επιστρέφουν μια τιμή σε συγκεκριμένους καταχωρητές. Μελετώντας το βιβλίο των καταχωρητών και τις σημειώσεις για τα interrupts και τις διακόπες, μπορούμε να καταλάβουμε κάθε φορά ποιοι καταχωρητές ενδέχεται να τροποποιηθούν. Τέλος, οι αριθμητικές πράξεις αλλάζουν τιμές σε συγκεκριμένους καταχωρητές. Αν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα αριθμό 8 bit σε 16 bit, θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική διαδικασία, γιατί δεν μπορούμε να μεταφέρουμε άμεσα π.χ. έναν 8 bit σε ένα 16 bit. Δηλαδή, move αλφα-x,dl δεν επιτρέπεται, γιατί το dl είναι 8 bit, το αλφα-x 16 bit και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε όμως να το κάνουμε γνωρίζοντας ότι ένας καταχωρητής 16 bit αποτελείται από το low byte και το high byte.
Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε τη μετατροπή, θα πρέπει να μεταφέρουμε την τιμή μας στο low byte, δηλαδή εδώ έχουμε έναν καταχωρητή, π.χ. ο αλφα-x, όπου έχει το κάτω κομμάτι είναι το αλφα-low και το πάνω το αλφα-high, και γνωρίζοντας ότι το κάθε κομμάτι είναι 8-bit, μπορούμε να μεταφέρουμε το DL στον αλφα-L, να μεταφέρουμε λοιπόν το DL στο αλφα-L και να μηδενίσουμε το αλφα-high, που σημαίνει τελικά ότι το περιεχόμενο DL μεταφέρθηκε στον αλφα-X. Αν θέλουμε τώρα να μετατρέψουμε έναν αριθμό 16, να μεταφέρουμε έναν αριθμό 16-bit σε 8-bit, δεν μπορούμε ασφαλώς να κάνουμε τη μεταφορά move AX,DL, όμως γνωρίζουμε ότι πάλι αποτελείται από το low byte και το high byte, και ένας αριθμός 8-bit έχει τιμή από το 0 έως 255, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το low byte αν ένας αριθμός είναι από 0 μέχρι 255. Αν είμαστε σίγουροι ότι ο καταχωρητής έχει τιμή από 0 έως 255, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνο το σημείο μόνο το low byte. Για παράδειγμα, κάνουμε move DL,AL, αν ξέραμε ότι η τιμή μας στον AEX ήταν από 0 μέχρι 255. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε αυτή η ενότητα.